ηθοποιοί σε ταινίες που κατηγορήθηκαν ως κατάσκοποι. Αληθινά reality show σε ταινία όπως το Truman Show, μόνο που εμείς το κάναμε πρώτοι, 30 χρόνια πριν. Πόσο στήχησε το σκηνικό της Φίνος Φιλμ από τις θαλασσιές της Χάντρας. Και άλλα τέτοια φοβερά και τρομερά θα δούμε στο βίντεο αυτό με παράξενες ιστορίες του ελληνικού κινηματογράφου. Ιστορίες που δεν πέρασαν στην ιστορία, ίσως στα ψηλά γράμματα των εφημερίδων, αλλά που οπωσδήποτε αφορούν στην άγνωστη εποπτεία του ελληνικού σινεμά σε μια ταμπλόιτ ανασκόπηση πραγμάτων και θαμάτων. ...1949 λοιπόν και αναφερόμαστε σε μια ταινία με τον τίτλο «Οι δύο κόσμοι». Σε σενάριο και σκηνοθεσία Γιάννη Φιλίππου και Ιάσονα Νόβακ και παραγωγή Άντζερ Βος. Στην ταινία αυτή κάνει την πρώτη του εμφάνιση αλλά και την τελευταία ένας νεαρός ζεν πρεμιέ, θα μπορούσε να πει κανείς, με το όνομα Νίκος Ακριβογιάννης, στο ρόλο ενός ακαταμάχητου αλλά κοινικού γόη. Ο Νίκος Ακριβογιάννης όμως έμελε να συνυφάνει το όνομά του εν αγνία του με μια από τις μελανές σελίδες της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Τη λεγόμενη Δίκη των Αεροπόρων, καθώς ο ίδιος συνελήφθη στην Αλβανία ως κατάσκοπος, καταδικάστηκε σε θάνατο και εκτελέστηκε τον Απρίλιο του 1952. Πριν δούμε όμως την τραγική του ιστορία, ας πούμε λίγα πράγματα για την ίδια την ταινία που προκαλούν το ενδιαφέρον καθώς συγκεντρώνει πολλές πρωτιές. Μην ξεχνάτε και την εγγραφούλα σας στο κανάλι όσοι καινούργοι το σκέφτεστε. Βρείτε το κουμπί μας και πατήστε το και κοινοποιήστε και τα βίντεο. Και εγώ στην περιγραφή θα σας βάλω τους συνδέσμους από τα δύο πρώτα βίντεο με τις παράξενες ιστορίες του κινηματογράφου μας για να τα έχετε όλα μαζεμένα και να τα βλέπετε. Αν θέλετε. Γιατί να μην θέλετε. Τι είναι αυτή η ταινία λοιπόν, Δύο Κόσμοι. Ένα μελόδραμα της εποχής και συνάμα δικαστικό δράμα γυρισμένο στα 1949. Στην ταινία να πούμε πως πρωταγωνίστρια είναι η Ίντα Χριστινάκη. Μιλήσαμε για αυτήν στο πρώτο βίντεο με τις παράξενες ιστορίες. Υπήρξε σύζυγος του σκηνοθέτη Γρηγόρη Γρηγορίου εκείνο τον καιρό και πρωταγωνίστρια στις πρώτες του ταινίες. Ως τα μέσα της δεκαετίας του 50 εμφανίστηκε σε καμιά δεκαριά ταινίες ως πρωταγωνίστρια και μάλιστα αρκετά καλή και στην συνέχεια τα εγκατέλειψε. Μαζί της ο Νίκος Τζόγιας αλλά και ο νεαρότατος νεαρότατος Αλέκος Αλεξανδράκης, όπου εδώ κάνει την πρώτη του εμφάνιση. Αυτός είναι ο Αλεξανδράκης 21 ετών. Μόλις είχε πατήσει και στο θεατρικό σανίδι το καλοκαίρι του 49 πλάι στην κυρία Κατερίνα, την Κατερίνα Ανδρεάδη. Ο Αλεξανδράκης να ξέρετε πως είναι ίσως ο μοναδικός ηθοποιός που και στο θέατρο και στο σινεμά δεν έχει παίξει δεύτερο ρόλο. Από την πρώτη στιγμή της καριέρας του υπήρξε πρωταγωνιστής. Όπου τον δείτε να παίζει δεύτερο ρόλο είναι γιατί το επέλεξε ο ίδιος. Ο Εμίλιος Χουρμούζιος, μάλιστα δημοσιογράφος και κριτικός θεάτρου, έγραψε στην Καθημερινή τότε, μόλις τον είδε στην πρώτη του αυτή παράσταση στο πλευρό της Κατερίνας. Παρουσιάστε όπλα. Επιτέλους, ένας εραστής στο ελληνικό θέατρο. Σε μια τηλεοπτική εκπομπή σε κάποιο καλλιτεχνικό καφενείο, είχε ομολογήσει πως όταν βγήκε, οι εραστές του θεάτρου ήταν ο Δημήτρης Χόρν, ο Νίκος Χατζίσκος και ο Νίκος Τζόγιας. Και ήταν και οι τρεις στρατιώτες εκείνο το καλοκαίρι που βγήκε. Τι άλλο, στην ταινία έβαλε μουσική ο Μάνος Χατζηδάκης. Η τρίτη ταινία που γράφει μουσική. Έχουν προηγηθεί η Αδούλωτη Σκλάβη το 1946 με την Έλλη Λαμπέτη και την ίδια χρονιά με τους Δύο Κόσμους το 1949 γράφει παράλληλα μουσική και για τον Κόκκινο Βράχο του Γρηγορίου. Στους Δύο Κόσμους όμως θα ακούσουμε για πρώτη φορά το εκπληκτικό «Ήρθε Βοριάς, ήρθε Νοτιάς». Ένα τραγούδι που οι περισσότεροι το μάθαμε από τις πολύ κατοπινές ηχογραφήσεις. Πρώτα από την παράσταση του 1963 «Μαγική Πόλη», αλλά και από την πολύ ιδιαίτερη και αισθαντική ερμηνεία του ίδιου του Χατζηδάκη. Με link θα σας βάλω στην περιγραφή να ακούσετε όσοι δεν το γνωρίζετε την πολύ ευαίσθητη ερμηνεία ενός έξοχου τραγουδιού. Αξίζει τον κόπο. Στην ταινία βλέπουμε την Ίντα Χριστινάκη να υποτίθεται ότι το τραγουδά ανοικοκλίνοντας το στόμα της. Ποια γυναικεία φωνή όμως πράγματι ακούμε δεν κατάφερα να το ξετρυπώσω. Αν έχετε κάποια πληροφορία, μου το γράφετε. Άλλο. Στην ταινία θα δούμε και ένα θεατρικό ζευγάρι, ζευγάρι και στη ζωή, που σπανίως το εντοπίζουμε σε ταινίες. Πρόκειται για τον Σπύρο Πατρίκιο, αυτόν εδώ, αλλά και τη Λέλα Πατρικίου. Την Πατρικίου την έχουμε δει σε πολύ περισσότερες ταινίες από τον Πατρίκιο, αλλά σίγουρα και οι δύο είναι οι γονείς του σημερινού ποιητή μας, Τίτου Πατρίκιου. Επίσης, δεν είμαστε σκανδαλιάριδες, έτσι θέλω να πιστεύω δηλαδή, αλλά 1949 και γυμνό είναι ο λίγον προκλητικό. Ένα καρέ θα σας δείξω μόνο από μια γυμνόστιθη κοπέλα. Αυτό εδώ. Νομίζω πως είναι το πρώτο μεταπολεμικό γυμνό, δεν θυμάμαι κάποιο άλλο και θεωρώ
πως ήταν πολύ προχωρημένο για την εποχή τότε. Απορώ πως πέρασε και από τη λογοκρισία. Μια χαρά είναι. Εδώ βλέπουμε και τον Γιώργο Νέζο νεότατο, και αν δεν τον θυμάστε είναι αυτός εδώ ο γυραιός κύριος, διότι σε μεγάλη ηλικία έκανε τις περισσότερες ταινίες του. Επίσης, ξαφνικά χτυπάει η πόρτα, η Χριστινάκη ανοίγει και μπαίνει αυτός εδώ ο νεαρούλης με τη γαμψή μητούλα για να ζητήσει εκ μέρους του πατέρα του τα νίκια. Τον αναγνωρίσατε? Για δείτε τον εδώ. Ο φίλτατος Γιάννης Δαλιανίδης. Ο Γιάννης Νταλ το 1949. Πρώτη εμφάνιση και για τον Δαλιανίδη στον κινηματογράφο. Τέλος, να αναφέρουμε ότι το σενάριο το έγραψαν οι δύο σκηνοθέτες, Γιάννης Φιλίππου και Ιάσον Νόβακ, αλλά πάνω σε μια ιστορία του ΑΖ. Ο οποίος ΑΖ δεν είναι άλλος από τον ίδιο τον Αντώνη Ζερβό, τον εταιριάρχη της Αν Ζερβός, ο οποίος μάλιστα θεώρησε την ταινία οικονομική καταστροφή, αφού έκοψε μόλις 50.000 εισιτήρια. Και περνάμε στον Νίκο Ακριβογιάννη, όπως είπα από την αρχή. Αυτόν εδώ. Ο Ακριβογιάννης εν αγνία του, αλλά και από το πάθος του για την αεροπορία, ενεπλάκει σε μια συνωμοσία που αργότερα αποδείχτηκε σκευωρία. Στην δίκη των αεροπόρων. Ποια είναι η περίφημη δίκη των αεροπόρων? Δεν θα ασχοληθώ περαιτέρω εγώ, καθώς και δεν αφορά τη θεματολογία του καναλιού, αλλά και δεν θέλω το βίντεο να γίνει βορρά και εφαλτήριο για πάσης φύσεως κανιβαλισμούς ανάμεσα σε κομματικά μαντριά. Συνεπώς, μπορείτε να ανατρέξετε μόνοι σας και να βγάλετε και τα δικά σας συμπεράσματα. Η ιστορία είναι γραμμένη και πολύχρωμη. Με το θέατρο, ο Ακριβογιάννης ασχολήθηκε ερασιτεχνικά, καθώς το όνειρό του ήταν να γίνει αεροπόρος. Ωστόσο, και ενώ δεν τα κατάφερε να μπει στη σχολή Ικάρων με τον ορθόδοξο τρόπο, κόπηκε στις εξετάσεις, πέρασε την πόρτα δια της πλαγίου. Στρατολογήθηκε από τις τάξεις των μυστικών υπηρεσιών με σκοπό να εκπαιδευτεί και να εκτελέσει μια μυστική αποστολή στη Ρωσία. Βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου πρωτοστατεί ο ψυχρός πόλεμος και το κυνήγι των μαγισσών. Ήταν μια ανήσυχη προσωπικότητα μετά στις πολύπλευρα καλλιτεχνικές. Και αυτή η ανησυχία του κατά πάσα πιθανότητα έπαιξε το σημαντικότερο ρόλο ώστε να επιλεγεί αυτός για την και καλά μυστική αποστολή και μάλιστα ένα μήνα μόλις αφού είχε καταταχθεί στη σχολή Ικάρων. Η μυστική αποστολή του Ακριβογιάννη ήταν να εισχωρήσει στις τάξεις του κόκκινου εχθρού τάχα μου δια της φυγής του από την Ελλάδα και μάλιστα δια της απαγωγής ενός αεροπλάνου. Με το αεροσκάφος του θα προσγειωνόταν στην Αλβανία, έπειτα θα ερχόταν σε επαφή με τους Τάδε και με τους Δίνα, θα προσχωρούσε στη Ρωσία όπου θα έδινε και θα έπαιρνε μυστικούς φακέλους αποσπώντας πληροφορίες από τα εκεί καθεστώτα και με το ίδιο δρομολόγιο θα επέστρεφε. Ο Ακριβογιάννης πιστεύοντας ότι εκτελεί εθνική αποστολή για το καλό της πατρίδος, αφού πρώτα εκπαιδεύεται, ξεκινά την αποστολή. 7 Απριλίου του 1952 απογειώνεται. Αμέσως όμως εδώ διαρρέει η είδηση στις εφημερίδες ότι ένας αντιφρονών δόκιμος διέφυγε στην Αλβανία κλέβοντας μάλιστα και ένα πολεμικό αεροσκάφος. Αυτό το γεγονός θα ήταν ένα ακόμη αποδεικτικό στοιχείο, ένα πιστήριο πάνω στο οποίο στηρίχθηκε το οικοδόμημα για την δίκη των αεροπόρων, προκειμένου αυτή να γίνει πιστευτή στους δικαστές. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, μάλιστα κάποιοι από τους αξιωματικούς που κατηγορούνταν ήδη για τη σκευωρία της τάξης της αεροπορίας επιβαρύνθηκαν επιπλέον διότι λέει μεθόδευσαν ή και υποκίνησαν την διαφυγή του αντιφρονούντα Ακριβογιάννη στο εξωτερικό. Το αποτέλεσμα ήταν ο Ακριβογιάννης να μείνει έρμεος στην Αλβανία, δοσμένος ως πράκτορας, δικάζεται, καταδικάζεται και εκτελείται στα Τύρανα τον Απρίλιο του 1952. Αυτή ήταν η τραγική ιστορία ενός νέου παιδιού που πρόλαβε να αφήσει το στίγμα του μέσα από μία ταινία. Την ταινία «Δύο κόσμοι». Τώρα, θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από την κατάθεση στο δικαστήριο ενός πολίτη, ο οποίος είναι και ο ενάγων. Αντλώ από δημοσίευμα της Μηχανής του Χρόνου. Γνώρισα πριν λίγους μήνες μια κοπέλα που παρουσιάστηκε σαν σύζυγος βαθύπλουτου ατόμου που είχε φυτείες καουτσούκ στην Αφρική. Η γυναίκα αυτή μου έδωσε ψεύτικο όνομα και μου είπε ότι ο σύζυγός της ήταν ανάπηρος και ανίκανος. Για να πεποίησει μάλιστα μου τον παρουσίασε μια μέρα σε αναπηρική καρέκλα και αυτός έδειξε να με συμπαθεί και μου πρότεινε να με προωθήσει στις επιχειρήσεις του. Η σύζυγός του όμως με παρέσυρε σε ρομαντικούς περιπάτους, σε θαλάσσια μπάνια, εκδρομές κτλ. Μια μέρα με κάλεσε σπίτι της λέγοντάς μου χαρακτηριστικά ότι ο σύζυγός της απουσιάζει στο εξωτερικό. Ξαφνικά και ενώ ήμασταν στο κρεβάτι, μπαίνουν μέσα στην κρεβατοκάμαρα αστιφύλακες, ένας αστυνόμος, ένας ανακριτής και μια γραμματεύς. Και πιο κάτω. Σιγά σιγά όμως η ανάκριση ξέφυγε από τα πλαίσια της μοιχείας και με ρωτούσαν πολιτικά θέματα για την υπηρεσία μου και συγκεκριμένα μου ζητούσαν να τους αποκαλύψω ποιοι νοσταλγοί του Απριλιανού καθεστώτος εξακολουθούν να εργάζονται στη ΔΕΗ. Όταν τελείωσε η ανάκριση κρίθηκα αποφυλακιστέως και αφέθηκα ελεύθερος.
Από την ημέρα εκείνη δεν ξαναείδα την κοπέλα. Έτσι περιγράφει την υπόθεση στο δικαστήριο 36χρονος υπάλληλος της ΔΕΗ ή του ΟΤΕ, διήστανται οι απόψεις στα δημοσιεύματα, καθώς έπεσε θύμα μιας πολύ περίεργης και ιδιαίτερης υπόθεσης. Και αυτό διότι κατηγορούμενη στη δίκη δεν ήταν αυτή η μυστηριώδης κοπέλα, αλλά ένας σκηνοθέτης, ο Γιάννης Κοκόλης, καθώς όλα αυτά που περιέγραφε ο υπάλληλος κινηματογραφήθηκαν κρυφά και αποτέλεσαν το σενάριο μιας ταινίας. Ο ανυποψίαστος αυτός υπάλληλος είχε γίνει αναγνία του, πρωταγωνιστή στον κινηματογράφο. Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή. Η υπόθεση αυτή, η δίκη, λαμβάνει χώρα στα 1975. Ο Κοκόλης σκηνοθετεί στον κινηματογράφο από το 1964. Μάλιστα, η πρώτη του ταινία είναι το πρώτο μέρος από μια σπονδυλωτή με τον τίτλο «Τετράγωνο» και με την εμβληματική μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου. Ίσως είναι ο πιο περιθωριοποιημένος αλλά και κυνηγημένος σκηνοθέτης του κινηματογράφου, έχοντας πάντα τολμηρές και πρωτότυπες ιδέες, αλλά όλες με τέλος άδοξο. Ακολουθούν άλλες 5 ταινίες μέχρι την επίμαχη αυτή του 1975 με τον τίτλο «Πειραματόζω». 5 ταινίες που τις χαρακτηρίζει η πρωτοτυπία και η τόλμη, αλλά με κοινό χαρακτηριστικό ότι σχεδόν όλες απαγορεύτηκαν ή και γιουχαίστηκαν στο φεστιβάλ. Δεν είναι απλή περίπτωση, δηλαδή η περίπτωση του Κοκόλη. Μιλάμε για έναν φευγάτο σκηνοθέτη, ίσως πολύ πιο μπροστά από την εποχή του, αλλά που με το «Πειραματόζω» τόλμησε τόσο πολύ που ξεπέρασε τις κόκκινες γραμμές. Υποθέτω πως έχετε δει την ταινία του Peter Guyer, The Truman Show. Δεύτερη και καταϊδρωμένη, διότι και αυτό το έχουμε προλάβει 30 χρόνια πριν. Το σχέδιο λοιπόν ήταν, αφού έχει γραφτεί από τον σκηνοθέτη ένα σενάριο δράσης με μυστικές υπηρεσίες και κατασκόπους, πασπαλισμένο με μπόλικο σεξ, να μπει μπρος η ταινία, αλλά να πρωταγωνιστεί ένας άντρας ο οποίος να μην γνωρίζει εν τέλει ότι λαμβάνει μέρος σε ταινία, στα πλαίσια του απόλυτου ρεαλισμού. Ο πρωταγωνιστής θα ζει μια πραγματικότητα, πραγματικότητα όμως στημένη και ενορχιστρωμένη από μια κινηματογραφική εταιρεία. Από ένα προδιαγεγραμμένο σενάριο. Αυτό, σαν ιστορία, το έχει εντάξει και ο Θανάσης Βέγκος, αν θυμάστε, σε κάποιο σενάριο του 8 χρόνια πριν, στην επανάληψη του Θουβού, στο επιχείρηση Γης Μαδιάμ, όπου το κινηματογραφικό συνεργείο με σκηνοθέτη τον Βασίλη Ανδρεόπουλο του αναθέτει τάχα μου τρεις εμπιστευτικές αποστολές και εκείνοι καμουφλαρισμένοι τον κυνηγούν, κινηματογραφώντας τον εν είδη κωμωδίας. Και εδώ στο «Πειραματόζω» έχουμε το σχέδιο αυτό να παίρνει σάρκα και οστά. Ο σκηνοθέτης επιλέγει τον 36χρονο ανυποψίαστο υπάλληλο, ας τον ονομάσουμε Κάπα, και μπαίνει σε εφαρμογή το σχέδιο. Εμφανίζεται δίπλα του η κοπέλα η οποία παίζει το ρόλο της σύμφωνα με το σενάριο. Μιλώντας του για τον πλούσιο αλλά ανάπηρο άντρα της, τις επιχειρήσεις του κτλ. Και τον εισάγει σε μια ιστορία έρωτα, κατασκοπίας και εθνικής προδοσίας. Ο Κάπα ζει μια απίστευτη περιπέτεια, ενώ το κινηματογραφικό συνεργείο επί 2 μήνες κρυφά κινηματογραφεί τα πάντα. Κινηματογραφούν ακόμα και τις σκηνές κρεβατοκάμαρας μέσα από καθρέφτες, όπως διαβάζω στα δημοσιεύματα της εποχής. Μάλιστα, η πρώτη για το ρόλο της κοπέλας ήταν η νεαρή και άγνωστη, ακόμη Μαρία Αλιφέρη, η οποία μόλις κατάλαβε ότι το όλο σχέδιο ήταν παράνομο και αξιόπινο, αποχώρησε αμέσως. Σύμφωνα με το σενάριο, λοιπόν, ο ανυποψίαστος Κάπα έχει μπει για τα καλά σε μια υπόθεση κατασκοπίας, δεν γνωρίζει πώς μπορεί να ξεμπλέξει και τέλος, στο αποκορύφωμα, εισβάλλουν στην κρεβατοκάμαρα, στη φυλάκες και εισαγγελέας και τους συλλαμβάνουν και τους δύο, αυτόν και την κοπέλα. Εκείνος διώκεται για μοιχεία, αλλά και για εσχάτη προδοσία. Όλα μέσα στο κόλπο, μέσα στο σενάριο της ταινίας που κρυφά το κινηματογραφούν. Η υπόθεση όμως παίρνει παράξενη τροπή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εποχής. Ο Κάπα οδηγείται σε εικονική ανάκριση. Οι αρχές δεν πολύ νοιάζονται τάχα μου για τον ανάπηρο σύζυγο και για το πόσο απατημένος είναι, αλλά για το ότι ο σύζυγος είναι αναμεμειγμένος σε υπόθεση κατασκοπίας. Και η τροπή που δεν περίμεναν ήταν ότι ο Κάπα στην ανάκριση λύγησε. Αναλογιζόμενος στις τεράστιες κατηγορίες αλλά και την αθωότητά του, συνεργάζεται απολύτως. Αρχίζει να ραδιάζει ονόματα και να εξηγεί πώς λειτουργούσαν τα πράγματα στην υπηρεσία του, δίνοντας ονόματα, γεγονότα και καταστάσεις που αφορούσαν στην εφταετία. Και αυτά τα ονόματα και τα γεγονότα που έδωσε ο Κάπα στην υποτιθέμενη ανάκριση ήταν αληθινά και εκτός κάθε σεναριακής πρόβλεψης βεβαίως. Το συνεργείο τρόμαξε. Αντιλήφθηκε ότι μπαίνουν σε πολύ επικίνδυνα ύδατα και δεν άντεξαν άλλο το πείραμα. Και ενώ το σενάριο προέβλεπε μια εικονική εκτέλεση του πρωταγωνιστή Κάπα, προκειμένου να σταματήσουν εδώ το πείραμα, του είπαν πως αφήνεται ελεύθερος προσωρινά, αλλά αν μιλήσει θα εκτελεστεί. Έντρομος ο Κάπα, χωρίς ποτέ να καταλάβει ότι λαμβάνει μέρος σε κάποιο καλοκουρδισμένο κινηματογραφικό σχέδιο, αποχωρεί. Τα γυρίσματα σταμάτησαν εκεί. Κακήν κακός, με την αγωνία 2 μηνών, μη και τους καταλάβει,
να τερματίζεται. Ωστόσο, ο Κάπα, έπειτα από λίγο καιρό, εκμυστηρεύεται την ιστορία αυτή που έζησε σε κάποιο φίλο του. Ο φίλος του, που ενδεχομένως αντιλήφθηκε πως όλα αυτά είναι εξωφρενικά και εξωπραγματικά, τον πείθει και πάνε στην αστυνομία. Και εκεί ανακαλύπτεται όλο το σκηνικό και οδηγούνται σε δίκη. Ο σκηνοθέτης παρουσιάζεται, ομολογεί τα πάντα, εκφράζοντας τις ηθικές του αναστολές μιας και δεν έβγαλε εν τέλει την ταινία στις αίθουσες όλον αυτόν τον καιρό που μεσολάβησε ως το δικαστήριο. Καταδικάστηκε σε 16 μήνες φυλάκιση πρωτόδικα, αλλά στην έφεση αφέθηκε ελεύθερος με αναστολή. Η κοπέλα και οι υποτιθέμενοι αστυνομικοί δεν βρέθηκαν ποτέ. Και η ταινία, όπως ήταν φυσικό, απαγορεύτηκε και δεν κυκλοφόρησε ποτέ στις αίθουσες, αλλά ούτε και σε κάποιο άλλο μέσο. Μην την ψάξετε. Είναι καταπληκτικό πάντως πως αν ο Κάπα δεν καταλάβαινε, έστω και με τη βοήθεια του φίλου του, ότι έπεσε θύμα αυτής της ιδιόρυθμης απάτης, η ταινία ενδεχομένως θα έβγαινε κανονικά στην αγορά. Φανταστείτε το σοκ του Κάπα, αν τύχαινε να μπει στην αίθουσα, να δει όλα αυτά τα φοβερά και τρομερά που έζησε τους τελευταίους μήνες να αποτελούν το αντικείμενο μιας καλογυρισμένης ταινίας. Μιας ταινίας σοκ. Ένα αδιανόητο και πολύ προχωρημένο ακόμα και σήμερα πείραμα. Όπως και να έχει, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την τόλμη του σκηνοθέτη και το όραμά του, καθώς από γύρισμα σε γύρισμα, από σκηνή σε σκηνή, οι αντιδράσεις του Κάπα ανάγκαζαν λογικά το σενάριο να αναδιπλώνεται και να προσαρμόζεται. Άλλωστε, από την απολογία του σκηνοθέτη στην δίκη ξεχωρίζουμε την φράση «Ήθελα να δω ως πού μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος». Ακόμα και στο μετέπειτα Truman Show με τον Jim Carrey, όπως και με τον Βέγκο, είναι μέρος του σεναρίου ότι ο ανυποψίαστος ήρωας καταγράφεται κρυφά. Εδώ έχουμε τον ίδιο τον πρωταγωνιστή της ταινίας να μην γνωρίζει καν ότι παίζει σε ταινία, ζώντας απίθανες καταστάσεις σε μια ταινία τολμηρή και προκλητική, σε μια ταινία πειραματόζω, που μάλλον είναι ο πρόγονος, είναι η πρόβα τζενεράλε των μετέπειτα απανταχού reality show. Τέλος, να περάσουμε στα αγαπημένα δημοσιεύματα των εφημερίδων της εποχής. Εφημερίδα Εμπρός, το Δεκέμβρη του 1966, και διαβάζουμε σχετικό δημοσίευμα με τον ντεκόρ της Φίνος Φιλμ για την ταινία «Οι θαλασσιές οι χάντρες». Όπως διαβάζουμε λοιπόν, πρόκειται για το σκηνικό του Μάρκου Ζέρβα μιας ολόκληρης γειτονιάς, ενός δρόμου που παραπέμπει στην πλάκα και που στήχησε ούτε λίγο ούτε πολύ 1 εκατομμύριο δραχμές τότε. Μέσα από το δημοσίευμα, ωστόσο, βγαίνει και το λαβράκι, η είδηση ότι το σκηνικό της ταινίας δεν στήθηκε όπως πιστεύαμε στα προάβλια των Αγίων Αναργύρων, αλλά στο στούντιο Α. Εκεί ο Φίνος έχει γυρίσει αρκετά από τα musical. Θεωρούσαμε ότι το έκανε κυρίως επειδή τα πλατό στους Αγίους Αναργύρους δεν έφταναν για να ικανοποιήσουν την πληθώρα των παραγωγών του και έτσι αναγκαζόταν να νοικιάσει και τα Α. Με το δημοσίευμα αυτό όμως διαπιστώνει κανείς πως στο στούντιο Α στήθηκαν τα μεγάλα σκηνικά, οι κινηματογραφικές γειτονιές, δηλαδή. Ενδέχεται τα πλατό του Φίνου να μην μπορούσαν να φιλοξενήσουν σκηνικά τέτοιου μεγέθους. Και μιλάμε διαπιστωμένα για τις ταινίες «Οι θαλασσιές οι χάντρες», το μεγάλο φινάλε από το «Μια κυρία στα μπουζούκια με το καράβι», το «Ιδραίκο χωριουδάκι» από το «Γοργόνες και μάγκες», αλλά και τη «Γειτονιά» από το δραματικό musical «Γυμνή στο δρόμο». Όλα αυτά είναι στο στούντιο Α. Δίπλα στο δημοσίευμα για την ταινία θα δούμε δεξιά τη ρεκλάμα από την γαλλική ταινία της Καρέζη «Μία σφαίρα στην καρδιά» που μόλις είχε κυκλοφορήσει και αριστερά διαφήμιση από την πολύ γνωστή από τις ταινίες του Φίνου «Ζανούση». Τέλος θα βρούμε και ετήσια σύνδρομη της περίφημης διάπλασης των παιδών. 150 δραχμές ετησίως. Πάμε τώρα λίγο πιο πίσω, στα 1959. Εκεί θα βρούμε ένα δημοσίευμα που αναγγέλει στο θέατρο Κοτοπούλη την επιτυχία του θεάσου Μέρη Σαρών Ντίνου Ηλιόπουλου. Παρά τις δυσίωνες προβλέψεις των ειδικών ότι δεν θα τα καταφέρει τελικά ο θείασος, τους διέψευσαν και μάλιστα ανεβάζοντας έργο του Τσιφόρου. Η κυρία του κυρίου, τον Τσιφόρου Βασιλιάδη, με Μέρη Αρώνη και Διονύση Παπαγιανόπουλο. Το δημοσίευμα μάλιστα αναφέρει πως την συγκεκριμένη εβδομάδα, τον Απρίλιο του 59, έπιασαν τις 65.000 δραχμές ίσπραξη. Παράλληλα, λίγο πιο κάτω, άλλο δημοσίευμα μας πληροφορεί ότι ο θείασος Λαμπέτι Χόρν στο θέατρο Κέντρικον παίζει την κωμωδία «Εραστής από χαρτόνι» του Ζακ Ντεβάλ. Και αυτό το δημοσίευμα μας πληροφορεί πως την ίδια αυτή εβδομάδα το θέατρο Κέντρικον έκανε ταμείο 27.071 δραχμές. Είναι απίστευτο το ότι δημοσίευαν τις εισπράξεις των θεάτρων βδομάδα τη βδομάδα. Και βέβαια, με τέτοια τερτύπια, πώς να μην αναπτύσσεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των θεάτρων και των πρωταγωνιστών. Ανταγωνισμός και καλός και κακός εννοούμενος. Και εκεί που τα κοιτώ και μένω με την απορία ζωγραφισμένη, ανακαλύπτω πιο κάτω στην ίδια σελίδα άλλο δημοσίευμα που μας δείχνει πως πάει και άλλο ανταγωνισμός. Το τερματίζουν. Πρόκειται για την κατάταξη των 11 θεάτρων που υπήρχαν τότε στην Αθήνα, κατάταξη σύμφωνα με τις εισπράξεις τους.
πρωτάθλημα κανονικό. Οπότε εγώ πονηρός τι έκανα, βρήκα ποιοι θείες συστεγάζονταν εκείνη την εβδομάδα στα συγκεκριμένα αυτά 11 θέατρα, οπότε το πρωτάθλημα σας το μετέτρεψα σε πρωτάθλημα θειάσων και πρωταγωνιστών. Είπαμε πως η κατάταξη αφορά την εβδομάδα 2 με 8 Απριλίου του 1959. Έχουμε και λέμε Έλαβον. Πρώτη θέση σε εισπράξεις του Ακροπόλ. Και πώς να γίνει αλλιώς. Καραμπινάτη επιθεώρηση και όχι μόνο. Ο Μπουρνέλης τότε, ο επιχειρηματίας του θεάτρου Ακροπόλ, τον είχε πιάσει μία πετριά και ανέβαζε δύο παραστάσεις κάθε μέρα εκείνη την εποχή. Τέλειωνε η μία και άρχιζε η άλλη. Έτσι έχουμε τους συγγραφείς Γιαλαμά, Θίσβιο, Πρετεντέρι να παρουσιάζουν μία κωμωδία με τον τίτλο «Ο Σωτήρης στην Αθήνα» και έπειτα την επιθεώρηση «Ροζ Μπαλέτα» με τους Βασίλη Αυλονίτη, Γεωργία Βασιλιάδου, Ρένα Βλαχοπούλου, Ρένα Ντόρ, Κούλη Στολίγκα, Νίκο Ρίζο, Κώστα Βουτσά, Άννα Μαντζουράνη, Βαγγέλη Σιλινό και πολλούς άλλους. Ο Αυλονίτης, ο Βουτσάς και η Ρίζο εμφανίζονται και στην κωμωδία «Ο Σωτηράκης στην Αθήνα». Πώς να μην έρθει πρώτος σε εισπράξη στο Ακροπόλ. 70.700 δραχμές εισπράξη. Τη δεύτερη θέση κατέλαβε το θέατρο Κοτοπούλη. Το αναφέραμε ήδη, όπου εκεί στεγάζεται ο θείασος Μέρη Σαρώνη Ντίνου Ηλιόπουλου με το έργο «Η κυρία του κυρίου». Έσχισαν. Δεύτερη σε εισπράξεις. 65.347 δραχμές. Τρίτο ήρθε το θέατρο Μπουρνέλη. Το Μπουρνέλη δεν είναι αυτό το καλοκαιρινό που βρίσκεται στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, αυτό που αργότερα μετονομάστηκε σε Σφεντόνα, το προλάβαμε αυτό. Τότε θέατρο Μπουρνέλη ήταν το πρώην Παπαϊωάννου που βρισκόταν γωνία Πατησίων και Καποδιστρίου. Εκεί στεγάζεται άλλος μουσικός θείασος, θείασος επιθεώρησης. Ο θείασος Νίκος Σταυρίδης και την Μπελίντα και Μαρίκα Νέζερ. Δικαίως κατέλαβαν την τρίτη θέση. 50.910 δραχμές. Στην τέταρτη θέση έχουμε το θέατρο Μουσούρι με τον θείασο του Κώστα Μουσούρι που παρουσιάζουν το έργο «Τόπος τα Νιάτα». Και με ποιους? Κώστας Μουσούρης, Τίτος Βανδύς, Αλίκη Βουγιουκλάκη, Γιώργος Λευτεριώτης, Γιάννης Βογιατζής, Μέρη Λελοπούλου και Δέσποινα Νικολαίδου. 48.549 δραχμές. Πέμπτο στη σειρά έρχεται το θέατρο Ιντεάλ. Εκεί παρουσιάζει η κυρία Κατερίνα με τον θείασό της το έργο του Λίγη Βερνέγ, ο εραστής της κυρίας Βιντάλ. Μαζί της ο Χρήστος Τσαγανέας, ο Νίκος Ξανθόπουλος, ο Γιώργος Δάνης. 44.429 δραχμές. Έκτο στην κατάταξη ήρθε το θέατρο Αθηνών. Είναι το θέατρο γωνία Πανεπιστημίου και Βουκουρεστίου δίπλα στο Βρετάνια. Εκεί βρισκόταν ο θείασος του Βασίλη Λογοθετήδη και έπαιζε τον Ηλία του 16ου, του Αλέκου Σακελάριου. Μη σας κάνει εντύπωση όμως η κατάταξη, την παράσταση αυτή την παρουσιάζουν για δεύτερη χρονιά. 43.148 δραχμές. Έβδομο ήρθε το θέατρο Κεντρικών. Μιλήσαμε πριν γι' αυτό, Έλλη Λαμπέτη και Δημήτρης Χόρν στο έργο «Εραστής από χαρτόνι». 31.738 δραχμές στο ταμείο, δεν το λες και τέλεια. Στην 8η θέση βρίσκουμε το θέατρο Διάνα και τον θείασο του Δημήτρη Μιράτ. Παρουσιάζουν το έργο «Το κράτος του Θεού», με όχι και τόσο μεγάλη επιτυχία. 27.807 δραχμές. Αμέσως μετά έρχεται το θέατρο Τέχνης, στην 9η θέση. Όσον αφορά το θέατρο Τέχνης, παρουσίασε αρκετά έργα εκείνη την περίοδο, όπως έκανε συνήθως, χωρίς όμως να καταφέρω να εξακριβώσω την συγκεκριμένη αυτή εβδομάδα του Απρίλη ποιο είχαν ανεβάσει. Πάντως κάποιο ανάμεσα στα εξής, ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν, του Μπέρτολ Μπρέχτ, το ξαφνικά πέρσι το καλοκαίρι του Τένες Ουίλιαμς ή την ηλικία της νύχτας του Ιάκωβου Καμπανέλη. Όποιο και αν έπαιζε τη συγκεκριμένη εβδομάδα μάζεψε 18.054 δραχμές στα ταμεία του. Προτελευταίο στην κατάταξη ήρθε το θέατρο του Μίμη Φωτόπουλου. Είναι το θέατρο που έφτιαξε ο ίδιος στο υπόγειο της γωνίας Πατησίων και Στουρνάρη. Στη συνέχεια το θέατρο μετονομάστηκε και είναι το πολύ γνωστό μας Α του Στέφανου Λινέου. Εκείνη τη χρονιά ο Φωτόπουλος με τον θείασό του παρουσίασε τον έκτο Αμερικάνικο στόλο, τον Σακελάριο Γιανακόπουλου, δηλαδή το Καλώς ήρθε το δολάριο. Είναι γνωστό ότι η παράσταση αυτή δεν τσούλησε και το επιβεβαιώνει και η κατάταξη. 16.710 δραχμές μόλις ίσπραξη. Και τελευταίο σε εισπράξεις ήρθε το θέατρο Κυβέλης με την Αλίκη Νόρ, την Αλίκη Θεοδωρίδου, την κόρη της Κυβέλης, πρωταγωνίστρια να παίζει το τσάι και συμπάθεια. Αυτά ήταν τα έργα, οι παραστάσεις και η θείαση για τη συγκεκριμένη εβδομάδα του Απρίλη του 1959, αλλά μην τα παίρνετε της μετρητής, κάποιες θέσεις δεν πρόκειται να αλλάξουν, αλλά κάποια άλλα αποτελέσματα είναι ρευστά. Γίνονται ανακατατάξεις από εβδομάδα σε εβδομάδα, καθώς πολλοί είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία μιας παράστασης. Ακόμα και η αντικατάσταση ενός έργου είναι συνθήκη ικανή να φέρει από το τέλος στην κορφή μια παράσταση εντελώς ξαφνικά.
Αυτές ήταν οι παράξενες ιστορίες, περιηγηθήκαμε από τον Νίκο Ακριβογιάννη και τους δύο κόσμους στην τολμηρή και σκανδαλιστική ταινία «Πειραματόζω», αλλά κάναμε και μία μικρή βολτίτσα σε δημοσιεύματα, αλλιεύοντας μικροειδησούλες που αφορούν στο θέατρο και τον κινηματογράφο. Όπως και να έχει, ανανεώνουμε, να περνάμε όλοι πολύ πολύ καλά και τα ξαναλέμε.